Καλώς ήρθατε στη συνέχεια του Heroes of Might and Magic και έχετε το λόγο μου ότι το σημερινό επεισόδιο θα είναι αρκετά, μα αρκετά action-packed και ενδιαφέρον. Λοιπόν, πήγα level 20, εσείως. Πέρασαν δύο εβδομάδες βέβαια, γιατί ό,τι είχε μείνει να σκοτώσω ήταν στις τέρμα άκρες της περιοχής μου. Και στο level up, artifacts χρησιμοποιώ πλέον, έβαλα το crown που βρήκαμε νωρίτερα, μόλις πήγα level 20. Δεν με απασχολεί να πάω περισσότερο level. Και από talents, από specializations μάλλον, πήρα το fog veil, όπως είχαμε πει ότι πρέπει να κάνουμε. Και πήρα και μπαλίστα, δεν ήθελα. Αλλά όλες οι υπόλοιπες επιλογές ήταν πράγματα που δεν ήθελα να βάλω στο build μου, οπότε, εκτός από αυτήν. Οπότε το πήρα. Ούτως ή άλλως έχω την πίστη ότι με Tremors, Master of Earthblood και Expert Summoning Magic δεν θα δυσκολευτώ πάρα πολύ στα τείχη. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε κι εμείς την ποινιά μας εδώ. Περάσουμε απέναντι. Σε γενικές γραμμές, το μόνο που έχω να κάνω είναι ακολουθήσω το μονοπάτι. Ξέρω ότι το κάστρο του θα βρίσκεται πάνω στο μονοπάτι, όπως το δικό μου και όπως σε όλα τα heroes τα κάστρα ενώνονται με μονοπάτι και με διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή και τα mines, όπως βλέπετε εδώ, ενώνονται με ένα σχετικό μονοπάτι. Όλα ενώνονται με ένα μονοπάτι γενικά, τα βασικά. Οπότε, αν πάω τέρμα ευθεία κάτω, λογικά, ή μπορεί, δεν ξέρω κι εγώ πόσο παραπέρα, θα βρω ένα κάστρο. Ορίστε, θα πάμε στο observatory εδώ. Α, εδώ έχουμε έναν τύπο. Α, δεν μπορώ να δω τι έχει, δεν πειράζει. Γενικά σήκωσα όλο μου το στρατό πλέον, εκτός από τα dragons, εννοείται. Ήμουν ξεκάθαρο σε αυτό. Κάτι μου λέει ότι το κάστρο δεν θα είναι από εδώ, έτσι δεν είναι. Σιγά μην υπάρχει κάστρο εδώ. Το observatory θα μας μιλήσει. Και λογικά θα μας μιλήσει και ο τύπος. Αν ο τύπος πάει προς τα κάτω. Ναι, λογικά. Προς τα κάτω πριν είναι το κάστρο. Βέβαια, θα πάρω το observatory να ανοίξω λίγο το vision, να είμαι σίγουρος. Αν και ο green player δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι πάρα πολύ δυνατός, δεδομένου ότι του έχουμε ήδη φάει έναν καλό στρατό. Ο μπλε απ' την άλλη δεν έχει εμφανιστεί καθόλου όλο το παιχνίδι. Και αυτό με ανησυχεί λίγο. Και δεδομένου... Α, εδώ υπάρχει ένα πόρταλ. Κόβω το χέρι μου ότι θα το χρειαστούμε σύντομα. Ο μπλε δεν έχει εμφανιστεί καθόλου το παιχνίδι και ο μπλε παίζει orcs. Και αν υπάρχει ένας στρατός που έχω μάθει να φοβάμαι late game είναι τα orcs. Τα οποία κάνουν το λιγότερο ακραία πράγματα στο late game. Είναι, βασικά είναι ο καλύτερος στρατός late game τα orcs. Αν τα orcs φτάσουν level 22-23 με ένα μέτριο προς καλό στρατό, πολύ δύσκολο να τα κερδίσετε. Θέλει πολύ counterplay και πολύ συγκεκριμένα build και spells και items και... Ας εφιάλτης τέλος πάντων. Εδώ αυτή δεν έχει τίποτα, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, και είδω τον μπαλίστα, από ό,τι βλέπετε κόβει μια χαρά. Και φανταστείτε ότι αυτά είναι δύο shots, φανταστείτε στα τρία shots τι γίνεται. Sorry. Sorry, έχουμε τους paramedics εδώ, σε stand-by μονίμως. Οπότε, κολοδάχτυλο. Κέντε, γεια. Αυτή είναι μια πολύ κλασική τακτική που κάνει το bot. Παίζει, κάνει ένα spell για damage και μετά κάνει flee. Και απλά κάνει μικρά casualties δεξιά και αριστερά. Ίσα-ίσα. Για να σας πάσει τα νεύρα. Και πάμε στο πρώτο μας siege. Λοιπόν, στο πρώτο siege της σειράς. Δεν έχουμε ξανακάνει siege παρέα. Νομίζω ότι θα το διασκεδάσουμε όλοι αυτό. Λοιπόν, αυτά όπως βλέπετε είναι τα walls.
το gate και ένα turret, main turret, δεύτερο turret. Εγώ δεν βιάζομαι να πάω από τη μέσα πλευρά πάρα πολύ, οπότε δεν θα βιαστώ. Και επειδή ξέρω ότι ο αντίπαλός μου δεν θα βγει έξω εύκολα, εκτός και να τον αναγκάσω, δεν με νοιάζει να κλείσω και το κενό εδώ. Προτιμώ να βάλω τα wraith μου εδώ. Προτιμώ να βάλω τα wraith μου εδώ. Να τα έχω φάτσα κάρτα με την πύλη, οπότε ό,τι πάει να βγει από την πύλη, να το τσιμπήσω κατευθείαν. Και φύγαμε. Τα turrets, όπως βλέπετε, δεν κάνουν καθόλου κακό damage. Και παίζω με τα leech. Τα leech προφανώς δεν κάνουν. Ναι, ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν τα walls είναι ότι όλες οι ranged μονάδες κάνουν half damage σε ό,τι είναι πίσω από τα walls. Οπότε, αν είστε ήδη στο max range και είστε half range, κάνετε μισό και μετά κάνετε το μισό του μισού. Οπότε κάνετε πολύ λίγο damage σε ό,τι είναι πίσω από walls. Και ένα από τους βασικούς λόγους που χρησιμοποιείτε για αντιάγκρο στρατηγικές, όπως είχαμε ξεκινήσει κι εμείς και βάλαμε σε τεράστια προτεραιότητα τα walls. Το castle, το citadel. Συνεχίζω να μην έχω λόγο να κουνηθώ κι εγώ. Θα κάνω τα revive μου εδώ, γιατί αγαπάω τις μονάδες μου. Αυτό δεν είναι καν σοβαρός ήρωας. Δεν ξέρω πού είναι οι σοβαροί ήρωες του. Δεν ξέρω πού είναι οι σοβαροί ήρωες του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάει στραβά εδώ. Κάπου θα υπάρχει ένας δυνατός ήρωας. Αν όχι από αυτόν τον player, από τον άλλον player σίγουρα. Λοιπόν, εδώ θέλω να ανοίξω, επειδή πρέπει να αρχίσω να μπαίνω μέσα σιγά σιγά. Για να φάω τα ranged units, δεν θα μπω μέσα στην τάφρο εδώ με τις περικοκλάδες, γιατί η τάφρος δίνει ανάλογα ποιο race, σε ποιο race ανήκει το κάστρο, δίνει διάφορα debuffs. Συγκεκριμένη κάνει tangle, οπότε δεν μπορείτε να κουνηθείτε ξανά με αυτή τη μονάδα. Θα τον παρκάρω εδώ ίσα ίσα να είμαι σίγουρος ότι φτάνει κάπου μέσα. Και τώρα θα δοκιμάσουμε το Earthquake. Να δούμε τι λέει αυτό το Earthquake. Με τρέμω. GG γουπού. Αυτό. Πεθάνανε και μονάδες δεξιά αριστερά. Φύγανε, ξυλώσαμε. Δεν έμεινε και κάτι. Βασικά. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το Tremor είναι τόσο καλό. Μην φανταστείτε ότι το Catapult είναι χειρότερο αν έχετε πάει για Dark Magic. Το Catapult βαράει 2-3 φορές και ξυλώνει κάθε φορά από κάτι. Οπότε μην νομίζετε ότι το είναι καλύτερο ή χειρότερο. Και το Earthquake βαράει και random. Το Catapult διαλέγετε εσείς που θα βαρέσει. Οπότε αν θέλετε να ξυλώσετε τα turrets, τα κάνετε pick out και τελειώνει. Say good night. Εντάξει, τέσσερα λίτσα εδώ δεν υπήρχε λόγος να τα χάσω, αλλά χαλάλι, δεν πειράζει. Θα τα πάρω με necromancy points. Θα πάρω και λίγα skeletons ακόμα. Και κάπως έτσι πήρα το siege. Γενικά αυτό ήταν αστείο siege. Τα siege είναι πολύ πιο δύσκολα όταν υπάρχει ένας αξιόλογος στρατός και ένας αξιόλογος ήρωας από πίσω. Προφανώς αυτό το μπουρούχι είναι full χτισμένο. Βέβαια τώρα προκύπτει το εξής πρόβλημα, ότι αν ο αντίπαλος πάει για το δικό μου castle, δεν μπορώ να κάνω πια town portal. Βέβαια, όλο και κάποιον θα ξετρυπώσω εδώ γύρω. Και είμαι σίγουρος ότι αν πάω στο portal θα βρω και το αντίπαλο, και το άλλο αντίπαλο κάστρο. Και
Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο επόμενος στόχος. Τους άλλους δεν με απασχολεί να κρατήσω αυτή την πόλη τόσο. Περισσότερο το έκανα για να μπεϊτάρω τον αντίπαλο ήρωα. Τον βασικό αντίπαλο ήρωα. Να βγει προς τα έξω, να τον δω ποιος είναι και προς τα ποια κατεύθυνση. Και να τον φέρω εκεί που θέλω εγώ, τέλος πάντων, για να μην τον ψάχνω σε όλο το map. Δεν με απασχολούσε τόσο να πάρω την πόλη και να την κρατήσω. Όχι ότι θα την αφήσω, αν δω ότι δεν την ξαναπαίρνει πίσω, θα αρχίσω να αγοράζω τις μονάδες που θα αρχίσει να κάνει generate από την επόμενη εβδομάδα και θα τα αφήσω να μαζεύονται. Όμορφα και ωραία. Να, ειδού. Ορίστε, τα κατάφερα. Τον έβγαλα έξω. Εδώ θα έχουμε ένα ωραιότατο fight. Με λίγη τύχη, θα έχουμε ωραιότατο fight. Έχει πολλά πράγματα. Ωραία στούφα. Εδώ έχουμε ένα ντάκι. Τυχαίο. Και κάποιος καλός κύριος έκανε την κίνηση και ήρθε προς το κάστρο μου. Και αυτός είναι, παιδιά, αυτό είναι το... Είναι το all the money fight. Μόνο η level 1 μονάδα του λείπει. Και η 4, αλλά έχει 2 level 6 διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ δεν κουνήθηκε το bot. Θα το εκλάβω ως αδυναμία. Και από τη στιγμή που έχω να παλέψω κι άλλο ένα bot με τα καπάκια που είναι σίγουρα πιο δυνατό από αυτό, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός με τις απώλειές μου. Αυτό θα πονέσει, έτσι δεν είναι? Να ξέρεις, περίμενα καλύτερα. Αυτό είναι κλεισμένο, γάμο το κερατό. Να χτυπήσω τον dragon, αλλά πρέπει να χτυπήσω τον dragon. Όχι, δεν πρέπει να χτυπήσω τον dragon. Ω, να σου πάρει ο διάολος, παιδάκι μου. Πέντε. Σκληρό. Τώρα η τέντα πρέπει να λάμψει εδώ. Σλόγγι, σκελετον άρτσερ. Εντάξει, συγγνώμη που δεν νιώθω απειλημένος ιδιαίτερα. Εντάξει, εδώ υπάρχει damage. Εδώ υπάρχει damage. Κλασικά λοιπόν, όπως και την προηγούμενη φορά, προτεραιότητά μου είναι να βγάλω τους δράκους από τη μέση. Άμεσα κιόλας. Το επόμενο μου βήμα είναι να βγάλω και τους archers από τη μέση, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Και το damage που έκαναν δεν μου άρεσε καθόλου. Μα καθόλου. Και θα κάνω το Mass Endurance τώρα, να το δείτε κιόλας. Raise Defense by 9, καλά θυμόμουν. Και θα του πω περαστικά, μάλλον. Τώρα. Αυτό δεν είναι damage, όμως. Αυτό είναι damage. Περίμενα. Φανταστείτε, 19 level 6 μονάδες έκοψαν μόνο 7 level 3. Σκεφτείτε πόσο defense έχω. Εδώ, πόσο έχουν αυτά. 25 defense. Και το αρχικό είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ, πολύ λιγότερο. Εδώ θα ξανακάνω. Εδώ βασικά θα κάνω ένα handful touch. Για να το δείτε, δεν χρειαζότανε. Και μαλακία, γιατί ξύπνησα και το δράκο τώρα. Αλλά ήθελα να το δούμε αυτό. Ναι. Δράκε, είσαι εδώ. Το σκέλετον, από ό,τι βλέπετε, μια χαρά. Μοιράζουνε. Και αυτός ο κερατάς μοιράζει τώρα και αρχίζει και με εκνευρίζει. Πρέπει να κάνω ένα raise dead στα
οπωσδήποτε. Και εδώ μοιράζουν και τα ζόμπι. Καλά, τα ζόμπι πλέον είναι... ο αριθμός τους είναι απαγορευτικός. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς γίνεται να ξαναπαίζει αυτός ο κερατάς, ο δράκος. Τον οποίο θα ήθελα πολύ να τερματίσω με τον ήρωα, αλλά έχω προτεραιότητα να κάνω... Μάθα Phantom Forces. Καλά, θα το δούμε μετά αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσω να κάνω... Arcane Armor. Όπου μπορώ. Μειώσω τις απώλειές μου στο έπακρο. Αυτός και αν πρέπει να πεθάνει. Αλλά πρώτα πρέπει να πεθάνουν αυτά. Γιατί πρέπει να πεθάνουν αυτά εδώ, τα Dryads. Τα Dryads έχουν ένα skill το οποίο λέγεται Συμπαϊώσεις. Και όταν το χρησιμοποίησανε, τέλος πάντων, το οποίο κάνει heal αυτές και τα trends εδώ, τα ancient trends. Και καλό είναι να τις ξεφορτωθώ σιγά σιγά. Το boss εδώ δεν με χαλάσει καθόλου. 9. Θα αρχίσω να βάζω πάλι skeletons. Αυτός ο δράκος πόσες φορές παίζει πια για το όνομα? Πόσες φορές θα παίξετε, μωρέ? 25 φορές έχουν παίξει, εντάξει, κουράστηκα. Καταραμένο Σίλβαν, ρε γαμώτο. Μια ζωή τα ίδια. Βασανίζοντά σας από το 2006. Kills done, σοβαρά. Λοιπόν, ας πεθάνουν αυτά. Μια και καλή. Ή και όχι. Καναμής, αρχηγέ. Αρχηγέ, καναμής. Βάθους καρδίας, σας μισώ. Να είστε σίγουροι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μείνω εκεί ψηλέ. Να, αυτό είναι και το... Αυτό είναι το tangle που κάνουν και τα δέντρα που κάνει και το... Το wall. Το nail. Δεν θα κάνω κάτι. Λοιπόν, ποιος ακούει το πιο πολύ damage τώρα? Τα Wraith θα την ακούνε πιο πολύ, οπότε θα κάνω prioritize τα Wraith. Και βλέπετε τώρα από 2 έκοψε 0. Στοιχώς το tent μου δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Τελείωσα τα charges μου. Καλός ή κακός. Βασικά κακός, αλλά εντάξει, και τι να κάνουμε, δεν έχει infinite. Ένα ως 3, retaliate no, θα το πάρω. Α, όχι, έχω άλλο ένα. Τι ευτυχία. Αυτά πρέπει να πεθάνουν κάποια στιγμή. Δεν πάει άλλο. Και αυτά τώρα πρέπει να πεθάνουν. Φυσικά θα πάω στα σκέλετα. Είσαι προβλέψιμος. Συγγνώμη που δεν είμαι τόσο ομιλητικός. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ λίγο. Και όσο πιο πολύ μπορώ, τέλος πάντων. Αλλά πάνω κάτω έχει βγει πολύ υπέρ μας αυτό το combat. Το Arcane Armor προφανώς κάνει απίστευτα πράγματα.
Και από ό,τι βλέπετε και η Τέντα έχει κάνει mitigate πάρα πολλά losses. Και φανταστείτε, δεν έχω μπει καν στον κόπο να κάνω μόνος μου κάποιο raise dead. Το οποίο θα κάνω βέβαια σιγά σιγά. Και losses, what's that? Νομίζω ότι αυτά πρέπει να πεθάνουν επιτέλους κάποια στιγμή. Να έχουν κουράσει. Οι βαμπάρες εδώ περνάνε καλά. Χιλάρονται. Όπως βλέπετε έχασα σχεδόν τίποτα. Έφαγα όλα αυτά και έχασα τα σκέλετονς μιας εβδομάδας. Κάτι ζόμπι, λίγα level 6, εντάξει, δεν το γλίτωνα. Και λίγα level 3. Και κοιτάξτε στρατό που έφαγα. 7 level 6, 127 level 3, 162 level 1, 30 level 5, 112 level 2, 2 level 6 και άλλα 17 που είχε, 19. Ήταν μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα. Αυτά θέλουν 381. Άρα παίρνω max 30. Εντάξει παιχνίδι, you made your point. Δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά και δεν με απασχολεί πλέον κιόλας. Θα πάρω το attack όμως, γιατί έχω πει ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συμπεριλάβουμε στο build μας. Τι έκανε τώρα? Τι κοτσάνα έκανα τώρα? Την έκανες, θα την πληρώσεις. Μας σκίσει το κορμί αυτός ρε παιδιά. 8 με bad luck. Δηλαδή κανονικά τα κόβε όλα. Καταπληκτικά. Όχι, καταπληκτικά. Αυτό χρειαζόμουν τώρα ακριβώς. Μια τέτοια παντόφλα χρειαζόμουν. Πρέπει να κάνει miss. Πρέπει να κάνει miss. Πρέπει να κάνει miss. Ναι. Ναι. Σαπίστε τον. Απλά σαπίστε τον. Πιάσε να μπας καλέ μου. Πιάσε να μπας χρυσέ μου. Ψήθηκες, ε. Τι μπορώ να κάνω σε αυτόν τώρα για να μην με κάνει άψυχα μπαράλια? Arcane Armor ίσως. Αλλά δεν ξέρω που θα πάει, οπότε θα κάνω το Mass Endurance. Και να δω τι θα κοπανίσει για να συνεχίσω. Όχι όλα ρε φίλε. Not the whole thing ρε κερατά. Καλά εδώ. Εδώ τώρα. Εδώ πρέπει να παίξει μισ πάλι, άμα δεν παίξει μισ. Σκατά. Τύχη είναι με το μέρος μας. Εντάξει, κακός, μου άξιζε να γίνω πάνης εδώ για τη βλακεία που έκανα. Δεν έπρεπε να είναι τόσο ευγενικό μαζί με το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Πιάσαμε και μπάς, όντως. Αυτά είναι τα level 7 των humans. Τώρα, συγγνώμη, απλά φρίκαρα λίγο με αυτό που έγινε. Είναι τα level 7 των humans upgraded. Είναι seraphs και είναι το δεύτερο καλύτερο level 7 unit του παιχνιδιού. Infinite damage, infinite health, πολύ attack, πολύ defense, καστάρει πράγματα, πετάει, φτιάχνει καφέ. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε το κάνει αυτή η μονάδα.
Με πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Αν σας φαίνονται εντυπωσιακά και σπασμένα όλα αυτά που κάνουν οι undead, να δείτε τι κάνουν άλλοι στρατοί, φανταστείτε. Φυσικά και θα πάρω το archery. Ή να πάρω το master of life. Όχι, μπορώ να, αφού μου έχουν μείνει λίγα points. Θα πάρω archer, ούτως ή άλλως έχω δύο ranged μονάδες, δεν έχω λόγο να μην πάρω συν 20% damage σε δύο ranged μονάδες. Και τώρα, ο λόγος που επέμενα συνέχεια να πάω level 20, town portal. Και τώρα θα πάμε να φάμε και τον άλλον. Ωστόσο, πριν συνεχίσουμε με το επόμενο fight, θα κλείσω κάπου εδώ το επεισόδιο και στο επόμενο φαντάζομαι θα κάνουμε και το δεύτερο fight και θα κλείσω κάπου εδώ τη σειρά πάνω κάτω. Καταλάβατε ποια είναι η δύναμη πίσω από undead. Αν μπορούμε να κερδίσουμε δύο τόσο μεγάλους στρατούς, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω για το showcase. Νομίζω είναι υπέρα αρκετό. Από ό,τι είδατε στο Siege, τα πράγματα είναι πανεύκολα με το συγκεκριμένο ήρωα. Και σε open terrain πάλι είδατε ότι με λίγη υπομονή και θέληση και με το συγκεκριμένο build δεν κουνιέστε πουθενά και ποτέ. Βέβαια δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες μέχρι να φάμε και τον άλλον αντίπαλο, αλλά νομίζω ότι πάνω κάτω έχω δώσει το case in point για το συγκεκριμένο build και το anti-aggro του. Δυστυχώς δεν το είδαμε σε anti-aggro mode, δεν βρεθήκαμε ποτέ εμείς πίσω από τα τείχη μας να παλεύουμε έναν αντίπαλο. Αλλά όπως σας είχα υποσχεθεί, θα ήθελα να δούμε όλο το build και πώς μετά περνάμε από το defensive phase στο πιο aggro phase. Οπότε από μένα γεια σας και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.